Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσιμίας, της Μεσογειακής δηλαδή Ανεμίας, για όλους τους υπόλοιπους, με τον κύριο Βασίλη Δήμο, τον οποίο θα συναντήσουμε μέσω Skype. Κύριε Δήμο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Κουμαντζίδου. Καλησπέρα. Νομίζω ότι πέρα μπορεί να μιλάμε τελευταία για το πλήγμα που έχουν δεχθεί κάποια επαγγέλματα, κάποιοι τομείς, αλλά πραγματικά δεν γίνεται εκτενής αναφορά στο θέμα της αιμοδοσίας, που λόγω της πανδημίας του κορονοϊού φτάσαμε και στο καλοκαίρι που ως συνήθως υπάρχει μία μείωση των αιμοδοτών. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη, πέρα από κάθε άλλη φορά, να τονιστεί πλέον ότι είναι ανησυχητικό το πρόβλημα της έλλειψης αίματος πλέον στη χώρα μας. Ακριβώς, και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων πάρα πολύ έτσι για αυτή την προσπάθεια που κάνετε να αναδείξετε το θέμα της έλλειψης αίματος, το οποίο στην εποχή που ζούμε του κορονοϊού έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Να σας ενημερωτικά να σας πω ότι το Μάρτιο, στην αρχή της καραντίνας και της πανδημίας, δεν υπήρχε, να το πω απλά, σταγόνα αίμα στα ψυγεία των αιμοδοσιών. Οι μεταγγίσεις αναβάλλονταν, οι πάσχοντες από θαλασσεμία, από μεσογειακή ανεμία, δεν έκαναν τις προγραμματισμένες μεταγγίσεις τους και η υγεία τους βρισκόταν σε κίνδυνο. Το πράγμα εξομαλύθηκε κάπως τον Απρίλιο και μέχρι τα μέσα Μαΐου, όταν οι αιμοδοσίες των νοσοκομείων της χώρας μας βγήκαν εκτός πυλών νοσοκομείων, έγιναν δηλαδή κέντρα αιμοληψίας σε αίθουσες των Δήμων, σε άλλους χώρους εντός πόλεων και μπορούσαν οι πολίτες να αιμοδοτήσουν εκεί με ασφάλεια και χωρίς άγχος για τον κορονοϊό. Τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, όπως κάθε χρόνο έχουμε το συνήθες πρόβλημα της έλλειψης αίματος, που σε συνδυασμό με την πανδημία έρχεται να γίνεται ακόμα πιο έντονο. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς επειδή, τουλάχιστον εγώ προσωπικά ως δημοσιογράφος, ξέρετε, όταν πλησιάζουν οι γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ή όταν έρχεται το καλοκαίρι με τον εδώ πρόεδρο του Συλλόγου Αιμοδοτών, τον κύριο Τάσο Κοντακίδη, πάντα κάνουμε ένα ρεπορτάζ, μία συζήτηση, ότι πριν φύγουμε για τις διακοπές μας, ας αφήσουμε λίγο από το αίμα μας πίσω στην περιοχή για να το πάρουν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν τις δικές τους γιορτές και το δικό τους καλοκαίρι. Αυτή τη φορά όμως δεν βλέπουμε ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τα τροχαία ατυχήματα όταν μιλάμε και αυτό έχει κατά νου ο περισσότερος κόσμος. Θέλω πραγματικά να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει για κάποιον το αίμα, για κάποιον ο οποίος πάσχει από μεσογειακή ανεμία, τι σημαίνει αυτή η φιάλη αίμα. Πόσες φιάλες χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος και κάθε πότε. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω αρχικά ότι μιλήσατε για τον κύριο Κοντακίδη και τον Σύλλογο Αιμοδοτών της Αλεξανδρούπολης, που μας έχουν κατασυγκινήσει με την βοήθεια, με τη στήριξη που προσφέρουν στα άτομα με θαλασσιμία, αλλά και σε γενικά στον κάθε πολίτη που χρειάζεται μετάγγιση αίματος. Η ιδιότητα που κάνουν είναι τεράστια. Ο κόσμος στην Αλεξανδρούπολη είναι ευαισθητοποιημένος, γιατί βλέπουμε τεράστια συμμετοχή στις οργανωμένες αιμοδοσίες, αφού πολλές φορές από την αιμοδοσία στην Αλεξανδρούπολη εφοδιάζονται και mm-hmm. οι μεγάλες αιμοδοσίες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Yes. Αυτό είναι γεγονός. Yes. Τώρα, και φανταστείτε τώρα το ρεπορτάζ που προηγήθηκε από την συζήτησή μας ήταν ο κύριος Κοντακίδης, ο οποίος έλεγε υπάρχει έλλειψη στην Αλεξανδρούπολη από αίμα. Μάλιστα. Εντάξει. Οπότε, θα περάσουμε δύσκολες. Τι γίνεται έτσι, τι γίνεται σε όλη την Ιβυρία. Τώρα, ένας πάσχοντας χρειάζεται να λάβει 4 μονάδες αίματος μηνιαίως. Κάθε 15 μέρες παίρνει 2 μονάδες αίματος, 2 φιάλες αίματος από 2 αιμοδότες φυσικά. Αυτό με απλά μαθηματικά ανάγεται σε 50 φιάλες ετησίως. Και γενικά να πούμε για τις ανάγκες όλων των θαλασσιμικών της χώρας μας, απαιτούνται περίπου 120.000 μονάδες αίματος ετησίως. 120.000 είναι το 1/5 των συνολικών αναγκών των νοσοκομείων της χώρας μας. Η Ελλάδα για να εξυπηρετήσει όλα τα περιστατικά ατυχήματα σε χειρουργία, μεταμοσχεύσεις και όπου αλλού γίνεται χρήση μεταγγιζόμενου αίματος,
Οι ποσότητες που χρειάζονται είναι περίπου 600.000 μονάδες αίματος. Από αυτές, το 1 πέμπτο, 120 περίπου, είναι για την θαλασσεμία. Όμως, η ποσότητα για τη θαλασσεμία, και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, ή αυτό που πρέπει να καταφέρει κάποτε μια κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα η μεσογειακή ανεμία χαρακτηρίστηκε ως εθνική νόσος τη δεκαετία του 70, αρχές του 1970. Από τότε έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμα δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν έχουν στρατολογηθεί ο κατάλληλος αριθμός αιμοδοτών, δεν γίνεται ο συντονισμός μεταξύ των αιμοδοσιών, ώστε αυτές οι 120.000 μονάδες αίματος να βρίσκονται στην ώρα τους, στα ψυγεία των αιμοδοσιών, για να τα λαμβάνουν οι πάσχοντες που έχουν τη μετάγγιση αίματος ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Γιατί μεταγγίσεις αίματος κάνουν αρκετές κατηγορίες ασθενών, ως συνηγορητικές όμως, ως βοηθητικές. Ένας θαλασσεμικός, αν δεν μεταγγιστεί, κινδυνεύει η ζωή του. Μάλιστα, και αυτό είναι το μεγάλο άγχος μας και αυτή είναι αν θέλετε, πώς θα σας το περιγράψω. Μόνο αυτή η λέξη υπάρχει. Έτσι. Δεν μπορεί ένας θαλασσεμικός τη στιγμή που μιλάμε να προγραμματίσει διακοπές. Δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα. Έτσι. Και δεν είναι διότι για... έχει για... ένα έτσι. Ραντεβού για μετάγγιση. Ναι, σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι. Έχει ραντεβού για μετάγγιση την Παρασκευή. Δεν του διασφαλίζεται με τίποτα ότι θα πραγματοποιηθεί η μετάγγιση. Θα πάει στο νοσοκομείο και θα του πούνε δεν έχουν. Τι λέτε τώρα, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και ζούμε πάλι. Ναι, ακριβώς. Μα αν θα δείτε, ιδίως από χθες, έχει βγει να μην τη χαρακτηρίσω, μια ανακοίνωση σε μεγάλη μονάδα μεσογειακής ανημίας των Αθηνών, όπου οι γιατροί, το προσωπικό των αιμοδοσιών, καλεί τους ασθενείς, τους πάσχοντες, να πάνε αιμοδότη, αλλιώς δεν θα λάβουν τη θεραπεία τους. Και σας ρωτώ, εμείς, οι πάσχοντες, να χρησιμοποιήσω πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Όλα αυτά τα χρόνια, όλο το φιλικό μας, συγγενικό μας, συναδελφικό μας περιβάλλον, ναι, το έχουμε στρατολογήσει. Ναι, είναι όλοι εθελοντές αιμοδότες. Πού να βρεθούν, ποιος να αιμοδοτήσει επιπλέον. Δηλαδή, αυτή η πίεση που ασκείται στους ασθενείς αυτή τη στιγμή είναι πέρα από, τι να σας πω, είναι πάρα πολύ σκληρή, θα έλεγα. Και δεν είναι ότι αυτό που κι άλλες φορές συζητάμε, ότι δεν είναι τη στιγμή. Δηλαδή, τώρα κάνουμε μία έκκληση, πηγαίνετε να δώσετε αίμα πριν φύγετε για διακοπές, πριν πάτε στα χωριά σας, πριν πάτε στα εξοχικά σας. Ούτε αυτή η μάζοξη είναι καλό να γίνεται. Γι' αυτό μιλάτε κι εσείς για οργανωμένο εθελοντισμό αιμοδοσίας, για τους εγγεγραμμένους που θα υπάρχει ένας προγραμματισμός αυτών των ανθρώπων ανά εξάμηνο. Να σας πω κάτι. Η συγκεκριμένη αιμοδοσία που έβγαλε την ανακοίνωση δεν έχει προτινή λειτουργία. Στην πόλη των Αθηνών είναι μια αιμοδοσία που λειτουργεί μόνο πρωινές ώρες. Ποιος εργαζόμενος μπορεί να πάει να αιμοδοτήσει. Όταν δεν προσφέρει και απογευματινό ωράριο να είναι προσβάσιμη στον εργαζόμενο και στον καθένα, δεν θα έχουμε ελλείψεις. Mm-hmm. Θα έχουμε, διότι είναι ένα νοσοκομείο που μεταγγίζει καθημερινά 80 θαλασσεμικούς και χρειάζονται περίπου 140 με 160 μονάδες αίματος. Άρα η αιμοδοσία αυτή πρέπει να λειτουργεί 15 ώρες 24 ώρες και όχι μόνο 5. Έτσι. Mm-hmm. Και να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, ένα απλό, δηλαδή μπαίνουν εμπόδια από το πουθενά. Πολλοί αιμοδότες μας διαμαρτύρονται στις μεγάλες πόλεις ξανά, στη Θεσσαλονίκη τώρα πρόσφατα, γιατί έχουν γίνει διάφορες ρυθμίσεις μέσα στην πόλη. Δεν μπορούν να βρουν να παρκάρουν και δεν επιτρέπουν από την είσοδο του νοσοκομείου να μεταβεί ο αιμοδότης κοντά στην αιμοδοσία να αιμοδοτήσει όμορφα και πολιτισμένα. Δηλαδή ταλαιπωρούνται μία, μιάμιση και δύο ώρες σε αυτό το θέμα. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Είναι μια ταλαιπωρία για κάποιον που θέλει να προσφέρει αίμα. Το αιμοδότη εξυπηρέτηση, διότι είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να είμαστε αυτάρχης αίμα. Mm-hmm. Και η ανεπάρκεια αυτή, να σας δώσω και ένα άλλο στοιχείο, η ανεπάρκεια αυτή δεν είναι κανένα εξωπραγματικό νούμερο. Όπως σας είπα, στη χώρα μας χρειαζόμαστε περίπου 600.000 μονάδες αίματος. Οι 580 περίπου συλλέγονται. Μόνο 20.000 μονάδες αίματος εισάγουμε αυτή τη στιγμή από την Ελβετία. Δηλαδή, καταφέρνουμε να μαζέψουμε
ζητήσουμε από εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις περί τις 580.000 μονάδες και δεν καταφέρνουμε να συλλέξουμε με άλλες 20. Βέβαια, οι 580.000 μονάδες αίματος που συλλέγονται δεν μοιράζονται ομοιόμορφα σε όλες τις αιματοσίες της χώρας. Έχουμε δηλαδή έλλειψη συντονισμού. Μπορεί να υπάρχει αίμα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και το νοσοκομείο της Ξάνθης, λέω ένα αυθαίρετο παράδειγμα, δεν συμβαίνει αυτό, το νοσοκομείο της Ξάνθης να υποφέρει και να μην έχουν σταγόνα. Και δεν συνεργαζόνται οι δύο αιματοσίες γιατί δεν έχουν σύστημα online να ξέρει το κράτος καταρχήν, να ξέρει το Υπουργείο Υγείας πόσες φιάλες, πόσες μονάδες αίματος έχει σε ποιο ψυγείο της χώρας. Απόλυτα κατανοητά, κύριε Δήμου, και να κρατήσουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεσογειακή αναμία χρειάζεται 4 φιάλες αίματος τον μήνα. Κάθε μήνα εφόρου ζωής. Δύο μονάδες κάθε 15 μέρες εφόρου ζωής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμου, για την επικοινωνία και για τη συζήτηση που κάναμε. Εγώ να ευχαριστήσω άλλη μια φορά και εσάς, αλλά και το Σύλλογο Αιμοδοτών της Αλεξανδρούπολης για την τεράστια κυριολεκτικά πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια που μας προσφέρουν. Και να το πάω και λίγο παραπέρα, ότι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, στην αιματολογική κλινική με τον κύριο Κοτσιανίδη, έχουμε μια άμεση συνεργασία και με τον γιατρό της μονάδας, διότι οι πάσχοντες έχουν μια ομαλή αντιμετώπιση και της πάθησής τους. Και υπάρχει, να σας πω, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι. Υπάρχει μια πολιτισμένη, μια κατάσταση, μια υποδομή για την αντιμετώπιση της θαλασσεμίας στην Αλεξανδρούπολη. Και το λέω αυτό γιατί ο σύλλογός μας στη Θεσσαλονίκη είναι για όλη την Βόρεια Ελλάδα και για τις μονάδες της Ξάνθης και της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης και έχουμε μια συνεργασία τακτική. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δήμου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Με υγεία. Εγώ.